Ιωάννης Μάζης, καθηγητής γεωπολιτικής, οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρή. Μου έκανε εντύπωση, μπαίνω ευθύς στο ψητό, ότι οι Αμερικανοί προφανώς και στηρίζουν το Ισραήλ, κατά τη γνώμη μας καλά κάνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ότι οριοθέτησαν, έβαλαν και ένα κόφτη σε ό,τι φορά στην επόμενη μέρα στη Γάζα. Είπαν όχι κατοχή, Παλαιστινιακό κράτος, να επικοινωνεί και όμως μάλιστα με την Δυτική Όχθη. Εκεί δείξαν τα δόντια τους, έτσι, παρότι το Ισραήλ είναι αυτό που είναι. Όχι, κοιτάξτε, εγώ ξέρετε, διαφοροποιούμε λίγο επί του τύπου και όχι επί της ουσίας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, αυτό το οποίο είπα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η ιστορία της 7ης Οκτωβρίου ήταν ότι η λύση είναι δύο κράτη, πρώτον. Δεύτερον, ενίσχυση του Αμπάς, τη βλέπουμε να γίνεται με τη συνάντηση των Παρισίων. Σωστό. Γιατί εμφανίζεται ο Αμπάς να εκπροσωπεί την Παλαιστινιακή οντότητα, άρα δικαιώνομαι και σε αυτό. Σωστό. Τα δύο κράτη τα είπα από την πρώτη μέρα, πριν τα πει οποιοδήποτε άλλο, δικαιώνομαι και σε αυτό, διότι δεν είναι μόνο θέση του Έλληνα Πρωθυπουργού, είναι και θέση των Αμερικανών. Τρίτο, εκείνο το οποίο είπα είναι ότι πρέπει να δοθεί η διαχείριση μετά από την εξόντωση της Χαμάς και των υπολείπων τέτοιων ισλαμιστικών τρομοκρατικών γκρουπούσκουλων σε ισλαμικά κράτη, τα οποία όμως να εντάσσονται στο δυτικό πλαίσιο. Και τα κατονόμασα η Ιορδανία, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το καθένα μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο του. Η Ιορδανία, διότι αποτελεί ένα βασίλειο, ναι, του οποίου η ηγεμόν είναι εκ γραμμής αίματος του προφήτη, απόγονος του προφήτη, 53ος. Ναι. Μετά, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να στηρίξουν αυτό το νέο κράτος. Και επιπλέον, η Σαουδική Αραβία κατέχει τον ιερότερο τόπο του Ισλάμ, που είναι η Μέκα, όπως και το αμέσως μετά το Αλ-Άζαρ, το νομικό πανεπιστήμιο της Αιγύπτου, το οποίο είναι το ύπατο πανεπιστήμιο, ναι, του Ισλάμ, κατέχει τη νομική σχολή του πανεπιστημίου. Άρα την αυθεντική ερμηνεία του. Ωραία, την κάναμε τη συζήτηση. Πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Ναι. Επειδή τη συζήτηση την κάναμε, έχετε πολύ δίκιο και από ό,τι φαίνεται δικαιώνεστε σε αυτό, δεν είμαι σίγουρος για την προθυμία εμπλοκής των συγκεκριμένων κρατών στο καθεστώς της Γάζας την επόμενη μέρα, διότι όποιος εμπλακεί και θα είναι εκτεθειμένος σε προβοκάτσιες, δεν ξέρω ποιος είναι πρόθυμος. Εν πάση περιπτώσει, με τον ένα τον άλλο τρόπο, το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρχει Χαμάς. Θα δούμε πώς θα είναι. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν ότι οι Αμερικανοί βάλαν κόφτη στο Ισραήλ, δηλαδή του οριοθέτησαν το τι θα κάνει την επόμενη μέρα. Από την άλλη, δεν μπορούμε να προσπεράσουμε, και το λέω καθημερινά, ότι οι Αμερικανοί, λόγω ανάγκης, δεν το λέω λόγω φιλίας ή προτίμησης, αναβαθμίζουν Ελλάδα και Κύπρο. Ορισμένοι συμβολισμοί όμως έχουν σπάνε μάτι. Το γεγονός ότι ο Μπλίνκεν σταμάτησε στην Κύπρο πριν πάει στην Άγκυρα και εξόρισε το Φιντάρκη από τον Ερντογάν, όπως δεν τον είδε καν, μόνο τυχαίο δεν ήταν. Έτσι. Πήγε και Κύπρο, συζήτησε και τον ανθρωπιστικό διάδρομο που ήθελε η Τουρκία. Δηλαδή εδώ μερικά πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πολύ, μορφοποιούνται. Κοιτάξτε, υπάρχει η διάσταση της χρησιμοποιήσεως, μάλλον της αξιοποιήσεως του χώρου του ελληνισμού της Μεσογείου, όπως αυτός προσωπείται από τα δύο κράτη, την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα το οποίο δεν το συζητάμε και το οποίο θα το δούμε μπροστά μας. Και η Κύπρος και η Ελλάδα, θα δείτε ότι από αυτή την ιστορία θα βγούνε, η μεν Ελλάδα με καμιά 150.000 πρόσφυγες Παλαιστινίους, ή δεν Κύπρος με καμιά 20.000 πρόσφυγες Παλαιστινίους. Και γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτές οι συζητήσεις, και γι' αυτό το λόγο ο Μπλίνκεν μέσα στο Air Force One έπιασε τον Χριστοδουλίδη και τον είχε επί 2 ώρες και του λέγε πράγματα. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο ότι έγινε μέσα στο Air Force One, για να μην υπάρχει δυνατότητα υποκλοπής. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα. Από πού συνάγεται, συγγνώμη, η Ελλάδα είναι πάρα πολύ πιεσμένη και η Κύπρος ακόμα περισσότερο αναλογικά με τον πληθυσμό. Για να Θα το δείτε λοιπόν. Πρώτον, από το έγγραφο το οποίο διέρευσε. Του Ισραήλ. Ναι, ακριβώς. Το οποίο λέει για 400.000. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι 400.000. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι ούτε 5, αλλά πες προς το, για να δούμε. Ναι. Εύχομαι, κύριε Καλαρίτη, να βγείτε εσείς
ο αληθινός και εγώ ο λάθος. Με την κατάσταση που επικρατεί, η κυβέρνηση που θα διανοηθεί να φέρει 150.000 Παλαιστινίους θα πέσει με το που θα το σκεφτεί. Αλλά τέλος πάντων. Και, και αυτό θα το λιγότερο, γιατί θα έχουμε και άλλα θέματα. Εντάξει. Ας βάλουμε ένα ερωτηματικό εδώ και η ιστορία ή πολύ σύντομη θα μας το δείξει. Mm-hmm. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν το οποίο λέω είναι ότι σιγά σιγά αντιλαμβάνονται όλοι ασχέτως εξαγγελιών, οι οποίες άμα τις προσέξετε είναι ουσιαστικά κενές περιεχομένου. Δηλαδή τι λένε, εγώ είχα πει την πρώτη μέρα ότι πρέπει να γίνει τριήμερη, μάλιστα στο Σίγμα της Κύπρου, τριήμερη ανακοχή, ούτως ώστε να εκενωθούν από τη Γάζα οι άμαχοι. Τώρα συζητάνε για τριήμερες ανακοχές και ο Μακρόν και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι για ανθρωπιστική βοήθεια, ανθρωπιστικούς διαδρόμους και εκενώσεις αμάχων. Βεβαίως δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν τριήμερες ανακοχές και ο Νετανιάχου τι λέει. Βεβαίως και εγώ θα κάνω κατάπαυση του πυρός, όχι απλώς τριήμερη ανακοχή, όταν μου επιστρέψουν όλους τους ομήρους. Ξέρει πολύ καλά και αυτός, όπως ξέρει και η Χαμάς, ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν όλους τους ομήρους. Είναι το χαρτί που κρατάνε για να επιβιώσουν. Όσο θα επιβιώσουν, γιατί στο τέλος είναι βέβαιο ότι η παρουσία τους στη Γάζα θα εξαφανιστεί. Αυτό να είστε βέβαιος. Το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια να αφήσει πλέον ούτε έναν από τους πυρήνες αυτούς, ναι, τους τρομοκρατικούς και ισλαμιστικούς, να δρουν στη Γάζα. Και γι' αυτό ξαναγυρνάω σε αυτό που είπατε στην αρχή περί προβοκάτσιας, που θα είναι ευάλωτα αυτά τα κράτη τα οποία θα αναλάβουν ως εγγυητές. Και σας λέω ότι η Ιορδανία μέχρι σήμερα ήταν εγγυητής. Το Αλάξα είναι υπό την εγγύηση των Ιορδανών. Ναι. Μέχρι σήμερα στο Αλάξα έχουν γίνει άπειρες συγκρούσεις και προβοκάτσιες. Έτσι, μην ξεχνάτε ότι η δεύτερη Ιντιφάδα ξεκινάει αμέσως μετά την απόρριψη του σχεδίου του Μπάρακ το 2000 στην Τάμπα, ξεκινάει με επίσκεψη του Σαρών στο Αλάξα. Έτσι, για να θυμίσω, και η δεύτερη Ιντιφάδα δεν ήταν μια αστεία υπόθεση. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά η Ιορδανία δεν αισθάνθηκε τριγμού στον δρόμο της. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι από τη στιγμή που θα εξαφανιστούν αυτοί οι πυρήνες και θα εξαφανιστούν, να είστε βέβαιος, δεν θα υφίστανται οι ίδιοι κίνδυνοι προβοκατσιών απέναντι σε αυτά τα κράτη. Άλλωστε αυτά τα κράτη μπορούν και με τις νομικές τους ερμηνείες και με το βάρος που έχουν στο σουνιτικό κόσμο, που είναι το 85% του ισλαμικού κόσμου, έτσι, να μπορέσουν να δείξουν ποιος είναι ένα δίκο και ποιος είναι δικαίο. Και να πω και το τρίτο. Εάν ο Παλαιστινιακός λαός αντιληφθεί ότι πλέον ζει αξιοπρεπώς, ότι μπορεί να πάει τα παιδιά του στο σχολείο χωρίς να κινδυνεύουν από τις στοές που στείνουν από κάτω οι τρομοκράτες της Χαμάς, εάν μπορεί να ελπίζει, εάν μπορεί να κάνει όνειρα, εάν μπορεί να συμβιώνει με τον γείτονά του, τον οποίο θα έχει προηγουμένως αναγνωρίσει, γιατί δεν θα τον εμποδίζουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Διότι αυτό πρέπει να το λέμε και να το επαναλαμβάνουμε. Οι τρομοκρατικές αυτές οργανώσεις δεν είναι υπέρ των δύο κρατών. Είναι υπέρ της εξαφανίσεως και του τελευταίου Εβραίου από τη γη της Παλαιστίνης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και αν αρνήθηκε τότε ο Αραφάτ μια πολύ συμφέρουσα πρόταση του Μπάρακ, την αρνήθηκε γιατί είχε αυτού του είδους τις εσωτερικές αντιδράσεις. Ναι. Και τις παρενέσεις Αιγυπτίων και λοιπά που ήθελαν τότε επί Μουμπάρακ το Παλαιστινιακό μοχλό παρενόχλησης του Ισραήλ. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε και την επίρρεια της Σοβιετικής Ενώσεως τότε, η οποία ήθελε τους Παλαιστίνιους ως μονάδα κατατριβής του Guardian State που λεγόταν Ισραήλ υπέρ των Αμερικανών. Έτσι. Αυτά είναι παρελθόντα όμως. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε μια κατάσταση από την οποία η φοβερή και φρικτή αυτή αιματοχυσία μπορεί να δώσει λύσεις. Εγώ λοιπόν λέω ότι είμαι αισιόδοξος ότι η λύση θα βρεθεί, ότι οι Παλαιστίνοι θα αποκτήσουν κράτος, ότι θα ζήσουν με αξιοπρέπεια όταν λείψουν αυτού του είδους
οι τρομοκρατικοί πυρήνες που τους παγιδεύουν και τους παγιδεύουν με την ίδια τους τη ζωή. Έτσι, το βλέπετε πώς χρησιμοποιούν τον πληθυσμό ως ανθρώπινη ασπίδα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που προϋποθέτει θα κοπούν και οι προεκτάσεις των κέντρων εκτός Ισραήλ και εκτός Παλαιστίνης που έχουν τους λόγους να τους συντηρούν. Ώρα Ιράν και λοιποί συγκρίσεις. Αφαιρούνται τα επιχειρήματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μάζη. Τα ξαναλέμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννης Μάζης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.